Εφιαλτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε χωριό του Λασιθίου, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία, 53χρονος άνδρας ξυλοκόπησε τη σύζυγό του, η οποία αντιμετωπίζει κινητικές δυσκολίες και επιτέθηκε και στην πεθερά του, η οποία κατοικεί στο ίδιο σπίτι. Ο 53χρονος κατηγορείται ότι ξέσπασε βία στις δύο γυναίκες, με αποτέλεσμα να τις στείλει στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου οδηγήθηκαν για νοσηλεία στη χειρουργική κλινική. Δεν το διάβασα, το άκουσα. Θες μικρός ο χώρος, στόμα με στόμα. Το καλό είναι να μην συμβαίνουν και να όποιος το παθαίνει να πάει να το καταγγέλει. Ο 53χρονος οδηγήθηκε το μεσημέρι ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Όπως υποστηρίζει η οικογένειά του, η κατάσταση που βιώνει μέσα στο σπίτι του είναι εξαιρετικά δύσκολη. Σύμφωνα με συγγενικά του πρόσωπα, η οικογένεια αντιμετώπιζε πολλές δυσκολίες, ενώ στο προσκήνιο έρχεται και πάλι η απουσία κοινωνικής πολιτικής. Όπως υποστηρίζουν, υπήρχαν σοβαρά προβλήματα υγείας και αντιμετώπιζαν και οικονομικές δυσκολίες. Μετά το εγκεφαλικό της συζύγου, η κατάσταση δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο. Χρειάζεται παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του 53χρονου δεν είχε ασφάλιση, ζούσε με τη στήριξη της πρόνοιας και η καθημερινότητα για την οικογένεια ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Τώρα, άμα έχει αυτός κάποιο πρόβλημα και τα έβγαλε όλα εκεί πέρα στη γυναίκα του και στην πεθερά του. Και ειδικά η γυναίκα του που ήταν τετραπληκτική που λένε, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Πάντως προβληματισμός επικρατεί για το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης, καθώς έρχεται να προστεθεί στις πολλές περιπτώσεις που είδαν το τελευταίο διάστημα το φως της δημοσιότητας. Θεωρείτε ότι πρέπει να καταγγέλλονται αυτά τα περιστατικά? Βεβαίως και πρέπει να καταγγέλλονται. Για να μην καταγγέλλονται. Να πηγαίνουν στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Επειδή υπάρχουν πολλά περιστατικά που λέτε κι εσείς, τώρα γίνονται πάρα πολλά αυτό το καιρό και εγώ έχω φοβηθεί με αυτά που γίνονται.